πάτωμα. Άνοιξε την πόρτα της δουλάπας και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Κοιτούσα, κοιτούσα τόσο πολύ, ώσπου τα μάτια μου πόνεσαν και η μύτη μου έχασε την όσφρησή της. Τότε αποφάσισα να κάνω κάτι ριζοσπαστικό, σχεδόν τρομοκρατικό θα έλεγα. Τράβηξα τόσο πολύ το λαιμό μου που έγινε σχεδόν λαστιχένιος και έβαλα το κεφάλι μου απέναντι από την κοιλιά μου. Εν τω μεταξύ, το υπόλοιπο μου σώμα που είχε μείνει πίσω τραβούσε τον αιχμάλωτο πλέον λαιμό μου και το φυλακισμένο μου κεφάλι, γιατί είχε έρθει η ώρα να μαζέψουμε τα ψαλίδια πάνω από το τραπέζι, καθώς η γιαγιά θεωρεί τα ανοιγμένα ψαλίδια δροσουζιά. Δεν ξέρεις ότι οι γέροι γελάνε! Γελάνε? Δεν τους έχω ακούσει να ξεκαρδίζονται. Αυτό είναι περίεργο. Είναι. Περίεργο επίσης είναι ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Δεν είναι! Ο γιατρός είπε ότι το γραμμένο του καθενός είναι χαραγμένο στο κούτελό του. Ο γιατρός ξέρει. Γύρισα στο δωμάτιο και έψαξα το κούτελό σου. Ξύπνησες. Χέρια που ζητάνε, χέρια που μουτζώνουν, χέρια που απλώνονται, χέρια μαύρα, άσπρα, σύρια, ειδικά, γιαπωνέζικα, αλβανικά, χέρια, χέρια με λευκά δάδια με δαντελίτσα, χέρια ιατρικά, χέρια βρώμικα, χέρια κομμένα, χέρια με δαχτυλίδια, χέρια χωρίς σώματα. Έχω λυπίδες? Όχι. Έχω στεοπόρωση? Όχι. Άσπρα μαλλιά? Όχι. Είμαι όμως γριά. Ναι. Εγώ γριά. Ποτέ. Περπατώ. Περπατώ στο πάρκο. Περπατώ. Περπατώ. Γύρω μου υπάρχουν κεφάλια. Βγαίνουν από το γρασίδι.